Παίρνουμε καρότσι. Έχω γνευριστεί κάπως με τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Με αυτό το μαλλί του Λουδοβίκου πάω σε event της MAC. Συμβαίνει αυτό! Γιατί υπήρχε λόγος που φόρεσα καλσόν σήμερα και έβγαλα την μπέμπελη. Στο κουτί περιγραφής έχω το vintage μου. Κάποια μου έγραψε ένα στήλο στη Μαρινέλη και μου έστειλε ολόκληρο tutorial. Έτσι θα με βλέπετε. Πάμε τώρα να φτιάξουμε αυτό το χάος. Χώρισα τα liquid λοιπόν. Αυτά παιδιά είναι όλα όσα έδιωξα πάνω από το μπουντουάρ μου. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο vlog. Σε αυτό το βίντεο σας είχα υποσχεθεί haul, αλλά δυστυχώς δεν έχουν έρθει τα πράγματα που θα έπρεπε να έχουν έρθει. Έχουν καθυστερήσει οι παραγγελίες μου. Οπότε είπα για να αντισταθμίσω το γεγονός ότι δεν έχω βίντεο haul με φθινοπορεινά, να πάω σούπερ μάρκετ και να κάνω σούπερ μάρκετ haul. Έχω και καιρό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι αυτό το vlog. Παίρνουμε καρότσι. Ξεκινάμε με τα απορρυπαντικά. Μου έστειλαν 2-3 κορίτσια για να με ρωτήσουν από το Vintage με τι έπλυναν τα ρούχα που έστειλα. Με αυτό εδώ. Τώρα βέβαια μου τελείωσε, οπότε θα βάλω κάτι άλλο, αλλά αυτό ήταν κορίτσια. Σωμάκι. Πίσω στο σπίτι με τα ψώνια μου. Γίνονταν ένας πανικός ημέρα στο σούπερ μάρκετ και είδα και πολλές μάσκες. Τι έχει γίνει, δεν ξέρω. Δεν ανοίγω τηλεόραση και δεν έχω ενημερωθεί για τίποτα και κάπως αγχώθηκα. Οπότε τα πήρα όλα γρήγορα και έφυγα. Αυτά εδώ λοιπόν είναι τα ψώνια μου. Είναι τα γρήγορα ψώνια μου. Σίγουρα ξέχασα πάρα πολλά. Όπως ερχόμουν στο σπίτι, θυμόμουν διάφορα. Αλλά τέλος πάντων, φρούτα και λαχανικά πήρα χθες από τη Λαϊκή. Οπότε το μόνο που πήρα από φρούτα είναι ανανάς που μου έχει λείψει, είχα καιρό να φάω. Και πατάτες που είχα ξεχάσει να πάρω από τη Λαϊκή. Τα άλλα είναι πολύ απλά, καθημερινά. Toast, δημητριακά, αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, τα τρικολόρε από Μπαρίλα και μου αρέσουν πάρα πολύ και τα σπαγκέτι νούμερο 6 τα ολικής από Μίσκο. Πρέπει να σας πω για όσους δεν έχουν πάρει ακόμα ολικής ότι δεν έχει καμία διαφορά με το λευκό το αλεύρι. Αυτά βρήκα, τα οποία δεν τα είχα ξαναδεί, νόμιζα ότι υπήρχαν μόνο σε τσίγκινο, σε κονσέρβα και χαίρομαι που τα βρήκα έτσι γιατί είναι πολύ πιο εύκολα στην αποθήκευση. Κρυθαράκι χονδρό που θα το φτιάξω σήμερα με κοτόπουλο στο φούρνο. Ένα τσάι να βρει. Αυτό εδώ με πήρε τηλέφωνο ο Βαγγέλης να το βρω. Μου είπε θέλει κόλλα για τα πουκάμισα και ελπίζω να πήρα το σωστό. Λέγεται κόλλα ρίσματος, ειδική και για πλυντήρια και το σίδερο γλιστράει πραγματικά. Δεν ξέρω ποιος του το είπε αυτό, γιατί σίγουρα μόνος του δεν το ήξερε. Κάποιος του είπε να το πάρουμε λογικά για τα πουκάμισα. Δεν ξέρω πού χρησιμοποιείται. Το βάζει μέσα στο πλυντήριο, στον κάδο, δεν μπορώ να καταλάβω. Το βάζει μέσα στο σίδερο, ψεκάζει πάνω στο πουκάμισο. Δεν έχω καταλάβει. Γράφει κολλάει. Φρεσκάρει γλιστράει. Όποια μπορεί να με βοηθήσει με αυτό, ας μου γράψει κάτω στα σχόλια γιατί είμαι άσχετη. Και θέλω ο άντρας μου να έχει κολλαριστά από κάμισα. Πήρα παρμεζάνα. Την παρμεζάνα τη χρησιμοποιώ σε όλα εντωμεταξύ για κάποιο λόγο. Παρμεζάνα και φέτα πολύ. Και μετά πήρα αυτά εδώ. Είναι και φεδάκια κοτόπουλου. Πρώτη φορά τα παίρνω, αλλά θα σας πω γιατί τα πήρα. Πήρα και αυτά. Ρύζι κίτρινο μεξικάνα, κοινό με λαχανικά, φακές με λαχανικά. Και τι γίνεται τώρα, πολύ κατεψυγμένο παίζει, αλλά ακούστε με, κάθε μέρα που φτιάχνω φαγητό μπορεί να είναι κάτι σε κρέας, το οτιδήποτε, μπιφτέκια κλπ. Την επόμενη μέρα παίρνει τα άπερο Βαγγέλης. Τις περισσότερες φορές έχει περισσέψει κρέας, δεν έχει περισσέψει συνοδευτικό. Ή πολλές φορές δεν περισσεύει καθόλου φαγητό και πρέπει να το φτιάξω κάτι γρήγορο να πάρει στη δουλειά. Οπότε έχω βρει αυτά εδώ, τα οποία είναι πεντανόστιμα. Βέβαια, ο Βαγγέλης θέλει ένα τέτοιο μόνο του και δεν συμφέρει καθόλου. Ειδικά αν τα πάρεις full price. Τώρα ευτυχώς τα βρήκα σε έκπτωση. Είναι πραγματικά πολύ νόστιμα και θέλουν ελάχιστο χρόνο να γίνουν. Οπότε, 2 ώρα το βράδυ θα με βρείτε να σοτάρω κάτι τέτοιο για να το βάλω στο τάπερ. Να το πάρει ο Βαγγέλης την επόμενη μέρα να πάει για δουλειά. Και πήρα και αυτά, έτσι καμιά μέρα που δεν θα έχω και τίποτα να πάρει μαζί του, να υπάρχει. Αχρίαστο να είναι, αλλά οκ. Okay. Γενικότερα, αυτή τη χρονιά είπαμε να μην τρώμε απ' έξω. Έχω σβήσει πολλές εφαρμογές delivery, θέλω να ξέρετε. Και είπαμε να τρώμε πολύ σπιτικό φαγητό. Και ο Βαγγέλης, ειδικά στη δουλειά που κάθεται πολλές ώρες και τρώει ολοβλακίες και πολύ ψωμί και. Τουλάχιστον αυτό είναι πολύ καλύτερο από το απ' έξω που παραγγέλνει. Πήρα μία κασερόπιτα. Αυτό εδώ το γάλα αμυγδάλου. Όταν θέλω κάτι σοκολατένιο, το πίνω. Φέρι, πήρα κρέας, πήρα αλαντικά και τυριά, αυγά και
πατατάκια. Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα λέει στο φούρνο. Και bake rolls, πίτσα είναι το αγαπημένο μου. Θέλω να σας πω το εξής. Έχω γνευριστεί κάπως με τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή κάπου όπα. Και παρότι εγώ μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάω τιμές, παίρνω πραγματικά ό,τι χρειάζομαι και ό,τι μου αρέσει, συνειδητοποιώ πόσο έχουν ακριβήνει τα πράγματα. Μου ήρθε η αναλαμπή όταν είδα τα bake rolls. Εκεί και συγχύστηκα με το που τα έβαλα στο τέτοιο. Κάνουν ένα 49, ένα 45, κάτι τέτοιο. Και είναι αυτό εδώ γεμισμένο μέχρι εδώ. Πιο κάτω από τη μέση. Και τώρα τα bake rolls δεν είναι βασική ανάγκη. Όλα τα υπόλοιπα είναι επίσης πανάκριβα. Δεν ξέρω τι να πω. Κάπου όπα, δεν ξέρω ποιο να κατηγορήσω. Πραγματικά δεν ξέρω ποιο να κατηγορήσω. Δεν ξέρω τι κάνουν οι μεγάλες οικογένειες. Εμείς που είμαστε δύο άτομα στο σπίτι, έχω δει πολύ μεγάλη διαφορά στο σούπερ μάρκετ από πέρυσι φέτος. Και δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Και έτσι όπως ψώνιζα και αυτά εδώ πέρα, το οποίο πραγματικά είναι ακριβά, γιατί είναι συνοδευτικό, τρώει ένα άτομο, ένα μισή άτομο, παραπάνω δεν τρώει. Δηλαδή είναι ένα άτομο Βαγγέλης τρώει ένα τέτοιο σακουλάκι. Παρότι είναι νόστιμα, θέλω να κάτσω να δω πώς μπορώ να φτιάξω τις συνταγές, να τις καταψύχω εγώ και κάθε ποτέ είναι να τις βγάζω από την κατάψυξη και να τα παίρνω μαζί του. Γιατί ειλικρινά είναι κάπου όπα όλη η κατάσταση. Με αυτό το μαλλί του Λουδοβίκου και αφού έφτιαξα φαγητάρα, ετοιμάζομαι να πάω σε event. Συγκεκριμένα θα πάω σε event της MAC. Είναι το πρώτο μου event με το brand μετά από 13 χρόνια που ασχολούμαι έτσι με το beauty community. Οπότε έχω λίγο άγχος, γιατί αρχικά είναι το πρώτο. Εν τω μεταξύ, βλογκάρω από το κινητό τώρα και δεν ξέρω πού να κοιτάξω. Εδώ κοιτάω. Και σε δεύτερη φάση, γιατί οι φίλες μου δεν θα έρθουν, τύπου Μαρινέλη, Γιούλη κλπ. Οπότε θα πάω μόνη μου. Μπακουράκι. Και η αλήθεια είναι ότι θα βρω και γνωστούς. Δεν το συζητώ. Αλλά όταν είναι κάποιοι από τις φίλες μου, νιώθω πιο άνετα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί και να μην βρω και κόσμο. Και να είμαι μπακούρι, όντως. Δεν μου έχει συμβεί μέχρι στιγμής, αλλά πάντα υπάρχει ο φόβος. Οπότε με πιάνει αυτό το social anxiety. Τι θα γίνει, ποιος θα είναι, αν θα έχω κάποιον να μιλήσω, πώς θα κυλήσει η βραδιά. Αλλά δεν είναι και λόγος αυτός να μην πάω. Γι' αυτό ετοιμάζομαι. Δεν έκανα hitless girls. Γιατί δεν το έχω κάνει ακόμα master. Όλα αγγλικά μιλάω. Δεν το έχω βρει ακόμα με τις μπουκλές, χωρίς θερμότητα. Μου γράψατε διάφορα tips και μου στείλατε και μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, από την τελευταία φορά που σας έδειξα τις μπουκλές, έχω ξανακάνει. Πρέπει να σας πω ότι πέτυχαν καλύτερα, αλλά δεν μου κρατάνε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, βγαίνω και είμαι μια σκούπα. Οπότε τώρα πήρα την ωραιότατη μπουκλωτιέρα μου, δεν ξέρω πώς θα την πω. Έκανα λίγες μπουκλίτσες. Έκανα τύπου 3 πάνω, 3 κάτω, 3 από εδώ, 3 από εκεί, για γρήγορα, γιατί βαριέμαι να ασχοληθώ. Θα τις ανοίξουμε κάπως και είμαστε έτοιμες να φύγουμε. Το dress code είναι μαύρο με χρυσό, οπότε αυτό είναι το outfit. Μαύρο θα έβαζα, λίγο χρυσό εδώ στο τσαντάκι και φύγαμε. Φτάσαμε! Χαμούλης! Τι όμορφα! Πολύ ωραία! Θα με πάρει. Γεια σου! Ευχαριστώ που ήρθες και με πήρες. Δεν είσαι, βλέπω, πολύ χαρούμενος. Τι έγινε? Τίποτα, πώς πέρασες τη μέρα? Πολύ ωραία. Όλα ήταν ωραία? Ναι, με σκεφτώσουν? Ναι, ούτε καν. Επέστρεψα από το event. Όλα τέλεια, όλα πήγαν μια χαρά. Δεν ξέρω, είμαι πολύ αγχωμένη πριν πάω, αλλά πέρασα πολύ ωραία. Είδα διάφορα άτομα που είχα εδώ καιρό και συνάντησα και μια κοπέλα η οποία δούλευε στη MAC, ήταν make-up artist της MAC και μόλις με είδε μου λέει, Μαρίλα, δεν το πιστεύω, ήσουν το πρώτο βίντεο beauty που είδα και είσαι και ένας από τους λόγους που έγινα make-up artist. Και έπαθα πλάκα. Γιατί ήταν κοριτσάκι μικρό, εγώ γυναίκα μεγάλη. Και μου λέει, σε βλέπω όταν ήμουν 14 και εγώ λέω, πόσο είναι η Βύση. Χριστέ μου, πώς πέρασαν τα χρόνια. Χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί πραγματικά μου δώσε πολύ θετική ενέργεια αυτό το κορίτσι. Αν βλέπω αυτό το βίντεο, τα φιλιά μου, την αγκαλιά μου, χάρηκα πάρα πολύ. Και πώς θα φέρνει ο καιρός, εγώ πήγα για πρώτη φορά σε event της MAC και αυτή ήταν make-up artist της MAC, εκεί. Anyway, κάθισε κάτω γιατί θέλω να κάνουμε unboxing, θέλω να ανοίξουμε δέμα, γιατί υπήρχε λόγος που φόρεσα καλσόν σήμερα και έβγαλα την μπέμπελη. Σοβαρός λόγος, ξηροδερμία συγκεκριμένα. Έχει μπει αυτή η εποχή που έτσι όταν σταματάει ο ήλιος να βλέπει το σώμα μου, έχει λίγο αυτό το κρύο, αυτή η αλλαγή θερμοκρασίας. Εγώ πάντα, παιδιά, ξηρή από πάνω σκάτω, δηλαδή εδώ οι αγκώνες μου, τα πόδια μου, δεν είναι καλά γενικά τα πράγματα και όσο χειμωνιάζει ακόμα χειρότερα. Οπότε ήρθε αυτό το δέμα, βασικά ο
Βαγγέλης μου το έφερε τώρα. Και επειδή κατάλαβα τι έχει μέσα, θέλω να το ανοίξουμε μαζί για να το βάλω κιόλας. Είναι από Harmony News, δεματάκι. Και πιστέψτε με, έχουν τα καλύτερα body butter ever εκεί έξω, ειδικά για εμάς που έχουμε έτσι λίγο πιο δύσκολο δέρμα και δεν υδατωνόμαστε με τα πολύ απλά. Δεν υπάρχει άτομο που να το έχουν συστήσει, να έχει πάρει και να μην έχει ξαναπάρει. Αυτό σημαίνει πολλά. Και κάθε φορά που βλέπω κάποιον έτσι και συζητάμε για body lotion, πάντα θα μου πει: εσύ πήρα αυτό που έδειξες και ήταν φανταστικό και εννοεί Harmony News. Πεθαίνω με τις συσκευασίες καταρχάς. Έχω πάρει διάφορα προϊόντα. Η παραγγελία έγινε συγκεκριμένα για τα body butter. Πήρα το body butter caramel. Αυτό εδώ. Αχ, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχω πάρει σχεδόν όλες τις μυρωδιές. Φυσικά τις τελείωσα όλες. Την caramel δεν την είχα δοκιμάσει. Και είναι πραγματικά καραμέλα. Σε βάζει έτσι λίγο σε φθινόπωρο. Θες να το φας. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι μέσα. Τι ωραία περιποιημένα. Είναι, να ξέρετε, φυτικά, vegan, που πάνε από ό,τι κάνουν και για εγγυούλες. Παρασκευάζονται με το που παραγγείλετε. Δεν έχουν συντηρητικά και τα σχετικά. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλη σημασία γιατί είναι και ελληνική επιχείρηση. Πήρα επίσης την πιο μικρή συσκευασία, το Unicorn Silk Powder. Αυτό είναι πάλι body butter. Κοιτάξτε λίγο καταρχάς χρώμα. Έτσι είναι μέσα. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, και αυτό μυρίζει καθαριότητα. Πάρα πολύ ωραία μυρωδιά, αναζωογονητική. Και τέλειο, τέλειο το χρώμα. Πήρα φυσικά body scrub. Έχει ένα συγκεκριμένο body scrub το οποίο είναι ταυτόχρονα και σαπούνι. Παιδιά, δεν υπάρχει. Αν βάλεις αυτό, δεν χρειάζεται μετά να βάλεις καν το body butter της εταιρείας. Είναι τόσο full ενυδατικό. Πήρα το anti-stress coconut sour soap scrub. Πρέπει να μυρίσω. Πρέπει να το βγάλει και σε κερί αυτό. Αλήθεια. Κονταροχτυπιέται με την καραμέλα στο body butter για την καλύτερη μυρωδιά. Βέβαια μου άρεσε πάρα πολύ και η σοκολάτα που είχαν, αλλά αυτό παιδιά θα το ήθελα και σε κερί. Λερώθηκα. Εν τω μεταξύ τα παίρνεις και θες να τα ζουλήξεις, να τα... Δεν ξέρω, είναι πολύ ευχάριστα στην υφή. Και τέλος, πήρα το Glaze Skin Soap Mousse, με το οποίο μπορείς να κάνεις Bubbly Bath Wash, Saving Cream είναι, και γράφει και Pores Removal. Είναι για ενυδάτωση, λάμψη και πολύ απαλό δέρμα. Αυτό μυρίζει γλυκά και φρέσκα, πολύ ωραίο και αυτό. Μέσα είναι έτσι, μπλε και ροζ. Είναι σαν γλυκά και πραγματικά το πιάνεις και είναι όλο φρέσκο. Αυτά τα σαπούνια αρέσουν και στο Βαγγέλη. Γιατί ειλικρινά οι άντρες δεν κάνουν καθόλου περιποίηση, τίποτα. Μπορεί να είναι οι αγκώνες του τέρμα ξηρή, σιγά μην κάτσε να βάλει body butter ο Βαγγέλης ποτέ. Μόνο άμα το πει ο γιατρός, κατά τα άλλα τίποτα. Οπότε το συγκεκριμένο καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι είναι έτσι το δέρμα του πιο απαλό. Και όταν μας είχε τελειώσει, μου είχε τελειώσει πριν από το καλοκαίρι, εγώ έφυγα για χωριό και πριν φύγω με ρώτησε αν θα πάρω, του λέω εντάξει όχι τώρα, μετά το φθινόπωρο. Που λίγες φορές ο Βαγγέλης θα μου πήγε κάποιο προϊόν, είτε του βάλεις πράσινο σαπούνι, είτε του βάλεις το πιο ακριβό σαπούνι του κόσμου, δεν του κάνει καθόλου διαφορά. Οπότε με αυτό εδώ κατάλαβα ότι έπαιξα καλή μπαλίτσα. Φυσικά και θα βάλω, γιατί το περίμενα πώς και πώς να έρθουνε. Θα βάλω από αυτό εδώ που είναι πιο φρέσκο, γιατί τώρα θα πέσω να ξαπλώσω και θέλω τα συντόνια να μυρίζουν και έτσι. Και θέλω να σας πω ότι αυτό που κάνεις είναι ότι παίρνεις μια ποσότητα και αρχίζεις και τη δουλεύεις στα χέρια. Την δουλεύεις, τη δουλεύεις, τη ζεσταίνεις. Όχι πολύ, εντάξει τόσο. Γίνεται κάπως έτσι και απλώνεις. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο ενυδατικό γίνεται το σώμα και όποιος τα έχει δοκιμάσει ξέρει ότι θα κοιμηθεί το βράδυ με αυτή εδώ την κρέμα και το πρωί θα είναι σαν να έχει πόδι μάγουλο μωρού. Πραγματικά, αν είναι να με εμπιστευτείτε για κάτι, εμπιστευτείτε με γι' αυτό. Θα δει τώρα και η αδερφή μου το βίντεο και θα μου πει: εμένα γιατί δεν μου παρήγγειλε, δεν μου είπες ότι έβαλες παραγγελία. Θα βάλω και στους αγκώνες. Σημαντική περιοχή, γιατί εγώ αν τους αφήσω πραγματικά το χειμώνα γίνονται χάλια. Πονάω, υποφέρω, γιατί έτσι όπως κλείνω το χέρι μου, σκάνε. Οπότε αρχίζουμε από τώρα, από αυτή την εποχή, για να μην έρθει ο Ιανουάριος και ακουμπάω έτσι τα χέρια μου πάνω στα τραπέζια και πονάω, γιατί πέρυσι αυτό είχα πάθει. Τα είχα αφήσει τελείως. Παρότι βάζω body lotion, απλά δεν επιμένω στους αγκώνες ποτέ. Δεν είναι απλό body butter, είναι θεραπεία και πραγματικά το νιώθεις ότι κάνει δουλίτσα. Και να σας πω ότι έχει και beauty προϊόντα και skincare και γενικότερα πάρα πολλά. Πρέπει να δοκιμάσω και άλλα πραγματάκια γιατί ειλικρινά αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Και πριν τα Χριστούγεννα βγάζει και φανταστικές χριστουγεννιάτικες έτσι μυρωδιές. Ανυπομονώ γιατί τα περσινά ήταν top. Τα είχα πάρει και για δώρα και ειλικρινά σας μιλάω και δύο μου φίλες που τους έδωσα gift set από Harmony News ξαναγοράσανε. Pro tip, αν έχετε ξηρές φτέρνες
θα πάρετε μία πλούσια σχετικά ποσότητα, πλούσια, λίγο παραπάνω από ό,τι θα βάλεις απλά για να υδατωθείς, θα πασαλείψεις τις φτέρνες σου, τα πόδια σου και ή θα κοιμηθείς με κάλυψα το βράδυ ή θα κάτσεις με μία μεμβράνη γύρω γύρω, μία-δύο ρίτσες και δεν μπορείτε να καταλάβετε τι πόδι γίνεται μετά. Θα στείλω στην εταιρεία, μήπως μου δώσει κωδικό, γιατί δεν έχω κωδικό αυτή τη στιγμή, αλλά αν μου δώσει, η χαρά ήδη θα το έχει βάλει στο μοντάζ από πάνω να φαίνεται. Γιατί ειλικρινά, όποιος έχει θέματα και δεν τον ικανοποιούν οι body lotion που βρίσκει έτσι η ευρεία στην αγορά, αν δοκιμάσατε Harmony Muse, δεν θα πάτε πίσω. Αυτά λοιπόν με το Harmony Muse. Κάναμε και την ανυδάτωσή μας. Πάω να ξεβαφτώ, να βάλω και τις κρέμες μου και πάω να πέσω για ύπνο και εμείς τα λέμε αύριο. Πάλι πίσω η επόμενη μέρα. Χθες σας είπα ότι θα πάω να κοιμηθώ και δεν κοιμήθηκα γιατί είχε το show της Victoria's Secret. Οπότε κάπως ξενύχτησα για να το δω. Και επειδή κανέναν δεν έχω στο περιβάλλον μου να το σχολιάσω και να ενδιαφέρεται γι' αυτό, πρέπει να το πω σε εσάς, να το βγάλω από μέσα μου. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ γενικότερα. Μου άρεσε γιατί το έβλεπα από μικρή και μου άρεσε που επιτέλους έκανε comeback. Βέβαια, θεωρώ ότι ήταν πολύ φτωχή παραγωγή για αυτό που μας έχει συνηθίσει. Δεν ξέρω, δεν θέλω να είμαι αυτή που κατακρίνει, γιατί τώρα θα μου πεις ποια είσαι εσύ η γουκλίτσα μου από το Μύτη Καταλοκαρανίας να κρίνεις το show της Victoria's Secret. Αλλά σε ποιον να τα πω. Θα τα πω σε εσάς, όπως θα τα έλεγα στις φίλες μου, αν τους ενδιαφέρε το show της Victoria's Secret. Αν το είδατε, μπορείτε να το δείτε βέβαια και στο YouTube ακόμα. Δεν μου άρεσε καθόλου το ότι η πασαρέλα ήταν τόσο κακοφτιαγμένη. Πολύ φτωχιά, δηλαδή παλιά είχε γκλίτερ, είχε διάφορα, είχε φω. Όταν είχε τόνο το άλλο, τώρα ήταν σαν τις σκηνές που στείλουν στα πανηγύρια στο χωριό μου, περίπου. Σε κάποια φάση, νομίζω της Ντούτσεν, δεν θυμάμαι πια, κόλλησε το τακούνι σε ένα σημείο και κάνοντας την κίνηση να βγάλει το τακούνι, παιδιά, έφυγε και ολόκληρο κομμάτι από τη σκηνή. Δηλαδή ήταν τόσο κακοφτιαγμένη. Δεν ξέρω τη φάση. Μου άρεσε πάρα πολύ που είδα έτσι όλα τα παλιά μοντέλα. Εντάξει, έχω τώρα αγαπημένη την Αντριάννα Λίμα, τι να λέμε. Αλλά έτσι χάρηκα που είδα και πολλές άλλες. Μου άρεσε πάρα πολύ το inclusivity που είχαν, ότι συμπεριέλαβαν πολλά μοντέλα και plus size και μεγαλύτερες ηλικίες και γενικότερα από όλα τα έθνη και τα σχετικά. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί εντάξει, το plus size και η μεγαλύτερη ηλικία ειδικά δεν αντιπροσωπεύεται, ειδικά από τη Victoria's Secret τα παλιότερα χρόνια. Βέβαια, στο plus size κομμάτι όλο βλέπω τα 2-3 ίδια μοντέλα συνέχεια, αλλά οκ, τι να κάνουμε. Παρότι όμως όλες ήταν κούκλες, υπερθεάρες, δεν είμαι εδώ για να κρίνω αυτό, θεωρώ ότι ήταν λίγο άτονο. Δεν ξέρω, όλο το show. Και τα κορίτσια άτονα, παλιά ήταν έτσι πιο φαν, μια ζωντάνια, μια ενέργεια, την οποία δεν την είδα σε αυτό το show. Τα εσώρουχα δεν μου άρεσαν, δεν ξέρω. Νιώθω ότι ήταν πολύ απλά, τώρα να μου πεις ok. Δεν θυμάμαι κανένα εσώρουχο που είδα, παρότι ήταν επίδειξη μόδα εσώρουχων, έτσι. Δεν θυμάμαι, δεν μου έχει μείνει κανένα, δεν μου έχει αποτυπωθεί κανένα. Ενώ ας πούμε θυμάμαι εσώρουχα και εμφανίσεις 20 χρόνων πίσω. Δεν ξέρω τι έγινε σε αυτό το show. Ήταν λίγο όλο περίεργο. Επίσης δεν είχαν έτσι αυτά τα ελαμπερά μαλλιά, τα, ξέρετε, το blowout που θέλουμε να πετύχουμε όλες. Ήταν όλες έτσι λίγο χωρίς extension. Κάπως έτσι υπήρχε μια μιζέρια στην όλη φάση, παρόλο που όλες ήταν θεάρες. Δεν ξέρω, μου άρεσε που το ξαναείδα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είχαν κάνει καλύτερο comeback. Δεν ξέρω πώς είναι τα οικονομικά τους. Ευελπιστώ να γίνει και του χρόνου και να το πάνε ακόμα καλύτερα. Απλά ήθελα να το σχολιάσω όλο αυτό, γιατί σε κάποιον έπρεπε να τα πω. Το μόνο που μου την έσπασε σε μοντέλο και θα το κλείσω είναι η κόρη της Kate Moss. Να σχολιάσω, θα σχολιάσω. Η Kate Moss, θεάρα, η κόρη της, δεν ξέρω γιατί πρέπει το παιδί του γιατρού να γίνει γιατρός, το παιδί του δικηγόρου να γίνει δικηγόρος και το παιδί του μοντέλου να γίνει μοντέλο, ενώ δεν το έχει καθόλου. Κρίνω με τα λίγα πράγματα που βλέπω, αλλά δεν το έχει καθόλου. Και δεν είναι το ύψος της. Θεωρώ ότι ακόμα και στο ύψος πρέπει να υπάρχει inclusivity. Δεν μου φταίει καθόλου το ύψος. Μου φταίει όλη η άβρα, όλο το. Δεν το έχει. Δηλαδή η μητέρα της έχει παρόμοιο ύψος με την κόρη. Πήγε η μητέρα της βγαίνει και φαίνεται λες και είναι 30 μέτρα γυναίκα.
έχει αυτό τον αέρα, αυτό το βλέμμα, αυτό το τέτοιο που είναι μοντελέ, που είναι σε μαγνητίζει, θες να την κοιτάς. Η κόρη της είναι μια κοπέλα όπως είναι όλες, είμαστε όλες θεωρώ, που δεν το έχουμε για modeling και με το ζόρι να την κάνουν μοντέλο αυτή την κοπέλα. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει καθόλου, την παρακολουθώ χρόνια εντωμεταξύ που κάνει διάφορα, δεν μου έχει αρέσει ποτέ. Και φαντάζομαι ότι θέλανε να υπάρχει έτσι και αντιπροσώπευση από αυτό το κομμάτι, αλλά θα μπορούσαν να βρουν σίγουρα καλύτερο μοντέλο. Γιατί αν θέλει κάποιος να με πείσει ότι αν δεν ήταν η κόρη της Kate Moss θα ήταν σε αυτή την πασαρέλα, δεν μπορεί να με πείσει. Ειλικρινά. Υπάρχουν εξίσου ωραία κορίτσια, πολύ πιο μοντελέ, πολύ πιο τέτοιο, που θα μπορούσαν να έχουν πάρει τη θέση της, και μία που μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι η αδέρφη μου η Δώρα. Δεν μπορεί η Δώρα να περπατήσει Victoria's Secret πασαρέλα? Πολύ καλύτερα από τη Λίλα Μος, πώς λέγεται, Λάιλα, Λίλα, δεν θυμάμαι. Anyway, αφήνω την κακή αυτή εδώ. Δεν ξέρω αν έκανα καλά. Τέλος πάντων, και θα κλείσω, τώρα θα κλείσω γιατί σας είπα ότι θα κλείσω, τώρα θα κλείσω με τη δική μας τη θεάρα, την Ανθή Φακιδάρη, αν τη λέω σωστά, πρέπει να τη λέω σωστά γιατί εντάξει κοπέλα είναι αλλού, από άλλο πλανήτη. Την παρακολουθώ πάρα πολύ στο TikTok, βλέπω τι κάνει, είμαι πολύ περήφανη και πολύ χαρούμενη για αυτά που βλέπω, γιατί πραγματικά κορίτσι από την Ελλάδα να περπατήσει στην πασαρέλα της Victoria's Secret και δεν είναι η αδερφή μου. Χαίρομαι που είναι τουλάχιστον η Ανθή. Ήταν υπερθεάρα. Δεν υπάρχει. Είναι εδώ, είναι μοντέλο. Αυτό. Είναι, το βλέμμα της ήταν καθηλωτικό. Και κάτι άλλο που με χάλασε, γιατί με χάλασε ανυπομονώντας να βγει η Ανθή να τη δω. Παιδιά δεν κρατούσαν καθόλου την κάμερα πολύ πάνω στα μοντέλα. Ή βασικά δεν είχαν πολύ χρόνο τα μοντέλα στο τέλος για να ποζάρουν και να τις δούμε. Δηλαδή ήταν ένα πλάνο πρόσωπο, ένα πλάνο σώμα, ένα πλάνο πρόσωπο, φεύγανε. Παλιά δίνανε φιλιά, κάνανε καρδούλες, αυτά, κουνούσανε μαλλιά. Τώρα τίποτα. Δηλαδή την Ανθή την είδα 2 δευτερόλεπτα. Ήμουν σε φάση να το κραυγάξω, λες και κερδίσαμε τους Ολυμπιακούς, και δεν την έδειξαν την κοπέλα πολύ. Γιατί? Του χρόνου να τα κάνετε καλύτερα. Να πάρετε τους σκηνοθέτες που ήταν στη Eurovision που μας πέρασε. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα ήταν. Σουηδία, δεν θυμάμαι. Παιδιά, φαντασμαγορικά τα είχαν κάνει. Γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν αυτούς. Είναι καλύτερα στο Hollywood, νομίζετε. Anyway, τώρα έχω φτιάξει τα δέματα που είναι ένα στήλο για το Vinted. Ήρθαν οι σακούλες μου, θέλω να ξέρετε. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχει κάνει το packaging πάρα πολύ εύκολο. Χαίρομαι να συσκευάζω δέματα. Όποια με θέλει στην επιχείρησή της να συσκευάζω δέματα, πάρτε εμένα. Πάρτε, δεν είπα το ρο, πάρτε εμένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε θέλω να σας τα δείξω και να πω ότι τα κορίτσια που θα πάρουν τα δέματα τώρα θα τα πάρουν πιο περιποιημένα από τα πρώτα. Χαίρομαι πάρα πολύ με το Vinted. Νιώθω ότι τα ρούχα που είχα κρατημένα τόσο καιρό και δεν θα τα έβαζα ποτέ βρίσκουν καινούριο σπίτι και χαίρομαι γιατί ξέρω ότι δεν θα τα φάει σκόνη και κάποια θα τα χαρεί. Δεν έχουν μείνει πολλά να βάλω ακόμα. Θα σας δείξω σε λίγο τι άλλα θα ανεβάσω. Και έχω και άλλη μια βαλίτσα στο χωριό, την οποία δεν ξέρω, θα πάω να την πάρω. Θα έρθουν οι γονείς μου να μου τη φέρουν. Ελπίζω μέσα στον Οκτώβριο, γιατί τον Οκτώβριο έχει δωρεάν μεταφορικά η Box Now. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο συν. Και ό,τι είναι να δώσω να φύγει, να τα πάρουν όλοι με δωρεάν μεταφορικά. Φτιάχνω τώρα και τα ρούχα που είναι να ανεβάσω. Είναι μια διαδικασία. Θέλει έτσι μια φωτογραφία. Κάτι, επίσης, δεν ξέρω, βγάζω χάλια φωτογραφίες, η αδερφή μου βγάζει φανταστικές, αλλά δεν ήρθε να με βοηθήσει αυτή τη φορά. Και προσπαθώ να βρω έτσι φωτογραφίες από το ίντερνετ που κάπου το έχω φορέσει. Να σας δείξω τι θα ανεβάσω τώρα. Αυτό το φόρεμα το πήρα φέτος, το έβαλα σε ένα γάμο, δεν το ξαναέβαλα. Και είπα να το δώσω γιατί φέτος πήρα πολλά φορέματα για τέτοιες περιστάσεις. Μετά έχω αυτό εδώ το φόρεμα, το οποίο είναι πιο καλοκαιρινό μεν. Για καλή περίσταση δε, κάτω είναι έτσι. Αυτό που το είχα βάλει, έχω την εντύπωση ότι το είχα βάλει, δεν θυμάμαι, πάλι σε κάτι, 2 φορές το έχω βάλει. Βρήκα φωτογραφία που το έχω βάλει στην Κρήτη μια φορά, αλλά δεν το είχα πάρει για την Κρήτη, για κάπου άλλο το είχα πάρει. Μετά θα ανεβάσω αυτό εδώ, είναι από τα πιο αγαπημένα μου φορέματα, αλλά είπα να το αποχωριστώ, γιατί δεν το έχω βάλει 2 χρόνια, οπότε δεν πρόκειται να το ξαναβάλω. Το είχα πάρει για μία εμφάνιση με brand που είχα πάει στην τηλεόραση. Είναι πάρα πολύ ωραίο, σας τα δείχνω. Γιατί ξέρω ότι το size το δικό μου είναι δύσκολο. Και όταν πρόκειται έτσι για πιο καλό ρούχο, ξέρω ότι ψάχνουμε, διαβρίσκουμε. Εγώ συνέχεια βρίσκομαι σε αυτή τη θέση που ψάχνω να βρω ένα καλό φόρεμα και ανακατεύω όλο το ίντερνετ. Οπότε το Vinted θεωρώ ότι πάει πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Εγώ βέβαια δεν έχω ακόμα ψωνίσει. Θέλω πάρα πολύ να κάνω ένα haul από Vinted. Για κάποιο λόγο δεν το έχω βρει ακόμα. Μου φαίνεται λίγο χαοτική η πρώτη σελίδα και δεν ξέρω πώς να ψάξω έτσι λίγο πιο plus size ρούχα. Οπότε αν έχετε λογαριασμό στο Vinted, έχετε το στυλ μου
και τα νούμερά μου κλπ. Γράψτε από κάτω το vintage σας, να μπω να δω. Μήπως κάνουμε haul. Αυτό το είχα πάρει πέρυσι. Το έβαλα πέρυσι. Φέτος δεν θα το φορέσω γιατί ξεκαθαρίζοντας την ντουλάπα μου έχω άλλα τρία μαύρα φορέματα με κίτρινο και κράτησα τα δύο από τα τρία. Αυτό ήταν η φάση που δεν χώραγε να μπει και αυτό στην ντουλάπα μου φέτος. Αυτό το τζιν το πήρα πέρυσι. Γιατί είπα στον εαυτό μου ότι πρέπει να έχω ένα γκρι τζιν από H&M. Δεν το έβαλα ούτε μία φορά. Γιατί δεν έβαλα ποτέ γκρι τζιν. Έβαλα μόνο μαύρο και μπλε. Οπότε αυτό δεν το έβαλα πέρυσι, δεν θα το βάλω και φέτος. Αποφάσισα ότι θα το δώσω. Με το vintage δεν είναι πιο εύκολα ρούχα. Άλλο ένα τζιν που πήρα πέρυσι την άνοιξη. Αυτό εδώ. Αυτό είναι πιο άνετο. Ψηλόμεσα και τα δύο. Αυτό βέβαια είναι mom jean. Mom γραμμή. Έχει και λάστιχο. Το πήρα για best jean την άνοιξη. Δεν το έβαλα. Γιατί με το που είπα ότι έρχεται η άνοιξη, ήρθε και το καλοκαίρι κατευθείαν. Δεν πρόλαβα να βάλω τζιν. Πήγα κατευθείαν σε κοντά, σε φορέματα και τέτοια. Θα δώσω και αυτό εδώ το κοστούμι. Γιατί έχω αυτή τη στιγμή 4 κοστούμια στην ντουλάπα μου. Και θεωρώ ότι ούτε αυτά τα 4 που έχω θα τα φορέσω. Οπότε είπα να αποχωριστώ αυτό. Γιατί το έχω φορέσει, το έχω χαρεί. Έχει το παντελόνι, το οποίο είναι ψηλόμεσο, έχει, δεν είναι και στη μέση. Και από πάνω έχει το blazer. Είναι two piece. Το έχω φορέσει, το έχω χαρεί. Πέρυσι δεν το φόρεσα, δεν το έπιασα, οπότε δεν θα το πιάσω και φέτος. Όποια το πάρει, μαγιά της, θα κάνει εντύπωση. Και άρχισα να βάζω και λίγο πιο χειμερινά ρούχα. Αυτή τη ζακέτα είναι βασικά, δεν είναι ακριβώς ζακέτα, είναι πιο χοντρό σαν ύφασμα, δεν ξέρω να το καταλαβαίνετε. Την είχα πάρει από τα Zara πρόπερση, την φόρεσα δύο φορές. Δεν πες να έχω ούτε φωτογραφία με αυτή τη ζακέτα και δεν την ξαναφόρεσα. Δεν ξέρω γιατί, είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι όμως, αλλά είναι κρίμα να κάθεται στην ντουλάπα μου. Και είπα να βάλω. Και μπουφάν. Δεν έχω κάνει ακόμα ξεκαθάρισμα στα παλτό και στα μπουφάν, αλλά αυτό ήταν το πρώτο που σκέφτηκα να δώσω, γιατί έχω άλλα δύο ίδια σαν κι αυτό. Είναι το κλασικό μπουφάν που παίρνω κάθε χρόνο που λέω ότι θα κρυώσει ο καιρός ή θα πάω κάπου στα χιόνια ή στο εξωτερικό. Και κάθε χρόνο παίρνω το ίδιο. Ενώ ο μαύρο είναι έτσι σαν παλτό το ύφασμά του, αλλά τα μανίκια του είναι, ξέρετε, μπουφανοειδές. Με κουκούλα, full γούνα. Είναι κρίμα να κάθεται, γιατί έχω ίδιο, οπότε θα το βάλω vintage. Επειδή με ρωτάτε συνέχεια, το βλέπω και από κάτω. Στο κουτί περιγραφής έχω το vintage μου. Με βρίσκεται ως Μαρίλα Στόζη, όπως το έχω εδώ στο Instagram. Μου είπε και η αδερφή μου να τη κάνω shout out. Οπότε οφείλω να τις κάνω γιατί μας δένει το αίμα. Πολύ χαλιάνο μου έχει βάλει στο vintage. Δεν ξέρω πώς θα το προφέρω. Θεοντόρ 13.13, Θεοντόρ 13, ούτε και αυτή ξέρει, δεν ξέρω που το βρήκε αυτό το όνομα. Τέλος πάντων, σας το βάζω εδώ πέρα να το δείτε. Γιατί εγώ έχω πιο πολλά έτσι plus size, ξέρετε το δικό μου το στυλ, το έχετε δει τόσα χρόνια. Η αδερφή μου είναι στην άλλη άκρη. Cute, συνολάκια που θα βγεις ραντεβού, sexy, παπούτσια, medium, small εκεί. Γράψτε μου και στα vintage σας από κάτω. Shout out στον εαυτό μας. Όποιος έχει vintage, στα σχόλια. Πάω να κάνω ένα μπάνιο, να βγάλω και όλο αυτό που έχει συμβεί στο πρόσωπό μου, γιατί δοκιμάζα καλλυντικά, βαφόμουν και θα έρθω να φτιάξουμε τα καλλυντικά μου στο μπουντουάρ. Γιατί αυτή τη στιγμή συμβαίνει αυτό. Γίνεται ένας πανικός. Από το βάρος που έχουν τα συρτάρια, το γραφείο έχει αρχίσει και γέρνει. Δηλαδή, αν βάλεις κάτι. Χριστέ μου, τι γίνεται εδώ πέρα. Αν βάλεις ένα. Δεν το κάνει. Τέλος πάντων. Ό,τι βάζω τσουλάει προς τα κάτω. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν θέλει να συνεργαστεί. Οπότε θέλω να κάνω ένα ξεκαθάρισμα, αλλά πρώτα να κάνω ένα μπάνιο. Έκανα το μπανάκι μου, αλλά ήρθε η ώρα για skincare και μαλλιά. Θέλω όμως να σας πω, επειδή δοκίμασα δύο προϊόντα μαζί από Harmony News, το απόλυτο κόμπο για το πιο ενυδατωμένο, σφριγυλό, μαλακό δέρμα που έχετε νιώσει ποτέ στη ζωή σας. Και μιλάω ειλικρινά, επιβεβαίωσα και τον κωδικό, γι' αυτό θέλω να το ξαναναφέρω. Ο κωδικός είναι Marilia15 για 15% έκπτωση. Εν τω μεταξύ έχει και express αποστολή αν πληρώσεις με κάρτα, PayPal κλπ. Δεν είναι δηλαδή αντικαταβολή. Λοιπόν, θα βάλετε στο μπάνιο το Anti-Stress Coconut Sour Soap Scrub. Είναι και σαπούνι και scrub. Αυτό έχει avocado oil, vitamin A, β1, β2, D και E. Θα κάνετε το μπάνιο σας, θα χαλαρώσετε full, θα το βάλετε παντού, αν ξυρίζετε κιόλας πόδι, είναι φανταστικό για ξύρισμα. Και μετά θα βάλετε τα body butter. Εγώ άνοιξα πρώτα το unicorn silk powder, το οποίο είναι μεσαίο, οπότε καταλαβαίνετε πόσο ενυδατικό είναι. Παιδιά, και δεν καταλαβαίνετε το δέρμα μου, δεν υπάρχει. Λατρεύω και τη μυρωδιά και να ξέρετε κρατάνε 4, 5, 6 μήνες, κρατάνε πάρα πολύ. Πιο πολύ από οποιοδήποτε αντίστοιχο προϊόν έχω χρησιμοποιήσει, γιατί θέλει ελάχιστη ποσότητα. Παίρνεις λίγο, το δουλεύεις στο χέρι σου. Αυτό,
με χρήση κάθε από το κάνω μπάνιο, δηλαδή κάθε μέρα. Θα μου κρατήσει σίγουρα 3 μήνες. Θα ξαναδοκιμάσω Hitless Curls. Κάποια μου έγραψε ένα φίλο στη Μαρινέλη, που είναι η queen των μπουκλών. Και εγώ δεν ξέρω πώς δεν μου είχε περάσει από το μυαλό. Παιδιά και τη έστειλα και μου έστειλε ολόκληρο tutorial. Κάθισε εκείνη τη στιγμή, γύρισε το tutorial για να μου δείξει ακριβώς τι κάνει και τα tips της για να έχω ωραίες μπουκλες χωρίς θερμότητα. Το κορίτσι είναι τρελό, την αγαπάμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω αυτή τη φορά να πιάσω. Έτσι θα με βλέπετε από εδώ και πέρα. Πάμε τώρα να φτιάξουμε αυτό το χάος, να ξεφορτώσουμε πραγματικά αυτό εδώ το γραφείο, γιατί μόλις έπεσε την τύχη μου μία κρέμα που είχα πάνω στο γραφείο, παιδιά, λίγησε όλο, έσπασε αυτό και το πίσω πόδι και λίγησε όλο. Και ήταν έτοιμο να πέσει πάνω μου. Οπότε πάμε να το ξεφορτώσουμε γιατί δεν το βλέπω να ζει για πολύ. Θα πρέπει να πω στο Βαγγέλη να πάρουμε άλλα πόδια και θα τον αγκρέψω. Σε αυτό εδώ το μπουντουάρα που σας έχω ξαναπεί, βρίσκεται το καθημερινό μου μακιγιάζ. Τα προϊόντα που πιάνω πιο συχνά, τα προϊόντα τα πιο καινούρια, που χρησιμοποιώ συνέχεια και γίνεται έτσι ένα rotate στην καθημερινή μου ρουτίνα. Θέλω να τα έχω εδώ όλα κοντά για να μπορώ να τα πιάνω γιατί τα υπόλοιπα τα έχω σε ντουλάπες. Αυτά που μ' αρέσουν και χρησιμοποιώ πιο πολύ βρίσκονται εδώ. Κανένας δεν χρειάζεται τόσο μακιγιάζ στην καθημερινότητά του. Κανένας, πιστέψτε με, αλλά εντάξει, έχει να κάνει λίγο με τη δουλειά μου, είναι και που μου αρέσουν, αλλά πραγματικά πρέπει να ξεφορτωθώ γιατί φτάνει πάντα σε ένα σημείο όπου δεν βρίσκω πράγματα. Και τώρα πλέον έχει γίνει και πρακτική η κατάσταση γιατί θα διαλυθεί το γραφείο από το βάρος. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το πιο δύσκολο θεωρώ από όλα που είναι τα κραγιόν. Αυτά τα καθημερινά μου κραγιόν. Και ναι, παίζει να έχω ένα κραγιόν για κάθε μέρα του χρόνου. Δεν βρίσκω τίποτα. Δηλαδή πιάνω τα πάνω-πάνω, τα καινούργια. Τώρα, ας πούμε, αυτή την περίοδο πιάνω συνέχεια αυτό. Τα υπόλοιπα δεν τα βρίσκω, δεν τα χρησιμοποιώ. Οπότε πάμε να τα ξεδιαλύνουμε. Έβγαλα το σιρτάρι εδώ. Κάντα αδειά. Μετά πρέπει να βάλω και σκούπα και πάμε να δούμε τι θα κρατήσουμε και τι όχι. Αν μπορούσα να ξεφορτωθώ τα μισά, θα το έκανα. Αλλά αγχώνομαι. Αγχώνομαι γιατί. Γιατί ξέρω ότι αν μία φορά θέλω ένα χρώμα και δεν το βρίσκω, θα ψάξω μέσα στις άλλες ντουλάπες, θα το βρω, θα το ανοίξω καινούριο και μετά θα το ξαναχρησιμοποιήσω ποτέ. Εδώ τι γίνεται, υπάρχει της τρίχας, υπάρχει κάποια σκόνη. Έτσι και με τα ρούχα θα κρατήσω αυτά που πραγματικά φοράω καθημερινά, γιατί το έχω γυρίσει πολύ σε nude, rose, καφέ και τέτοια. Και θα κρατήσω και μερικά χρώματα έτσι. Τα οποία μπορεί να τα βάλω μέσα στο χρόνο κάποιες φορές. Λέω να τα ξεχωρίσω σε bullets, δηλαδή σε τέτοια κραγιόν, σε lip gloss και σε matte κραγιόν τέτοιας μορφής, liquid lipsticks, για να γίνει η δουλειά μου πιο εύκολη. Χώρισα τα liquid λοιπόν, τα bullets και τα gloss από εδώ και τώρα θα αρχίσω τα swatches γιατί πολλά από αυτά μοιάζουν μαζί, αλλά καταλαβαίνετε ποιες συστάσεις μου αρέσουν, δηλαδή μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά της Maybelline, μου αρέσουν πολύ αυτά των Sephora, μου αρέσουν πολύ τα MAC, μου αρέσουν του Δημήτρη Στράτου, τα κραγιόν, μου αρέσουν αυτά εδώ πέρα της L'Oreal αυτή η σειρά, πολύ, μου αρέσουν πολύ τα Tarte, τα Kiko τα Gloss, τα Monrev τα Gloss, βέβαια Kiko και Monrev βλέπω ότι δεν έχω πολλά εδώ, γιατί θα είναι όλα στις τσάντες μου, πιστεύω ότι αν ψάξω τώρα τις τσάντες θα βρω τουλάχιστον άλλα 5 Kiko και άλλα 5 Monrev. Αλλά οκ. Okay. Γενικότερα ένας χαμός με πιάνει απελπισία ήδη. Κάπως εκνευρίζομαι γιατί πρέπει να σκοτσάρω όλα τα κραγιόν από MAC, τα οποία δεν με βολεύουν και καθόλου γιατί ποτέ δεν βλέπω ποια κραγιόν είναι. Πρέπει να ανοίξω 10 κραγιόν για να καταλάβω ποιο κραγιόν θέλω. Δεν τα πιάνω συχνά, παρότι μου αρέσουν πολύ. Οπότε θέλω να κρατήσω 5 και καλά, 5 αποχρώσεις που να τις χρησιμοποιώ συνέχεια, για να γίνεται η δουλειά μου πιο εύκολη. Αυτές τις 3. Θα τις κρατήσω και τις 3. Δεν κάναμε καλή αρχή. Μου αρέσει και αυτή η πιο γυαλιστερή σειρά που έχει έτσι τα λίγο πιο ενυδατικά. Να και αυτό θα το κρατήσω. Αλλά δεν θα το βρω ποτέ. Σας μοιάζουν αυτό με αυτό. Είναι η ίδια. Το ένα είναι ενυδατικό, το άλλο είναι matte. Θα κρατήσουμε το ενυδατικό. Γιατί είμαι στη πιο ενυδατική εποχή μου και λέει του χρόνου έρχονται πάλι στη μόδα τα matte και χτυπάω το κεφάλι μου. Κάνει τα σεξι. Τι ωραία απόχρωση. Δεν την έχω δει ποτέ να την πιάσω. Θα το κρατήσουμε. Εδώ είναι το Flat Out Fabulous. Τι σας λέει αυτό? Νομίζω το κρατάω αυτό για συναισθηματικούς λόγους. Παιδιά, με αυτό εγώ το κραγιόν έχω κάψει καρδιές. Πω πω χρωματάρα. Πω πω δεν θα το ξαναβάλω ποτέ στη ζωή μου. Θα το δώσουμε. Πού θα το δώσουμε τώρα? Θα κάνω μια σακούλα, όλο καλλιτικά, να τα δει αδερφή μου και η μαμά μου, που είναι η άμεση οικογένεια, και οι πρώτες που θα διαλέξουν. Και μετά τα υπόλοιπα θα τα πετάξουμε. Δεν γίνεται να πάνε σε κανέναν. Τι χρωματάρα είναι αυτή. Αλλά θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό. Εδώ. Οπότε θα κρατήσω αυτό που είναι matte και αυτό από matte που δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Πω πω. Είναι το Rebel, είναι το Rebel. Δεν υπάρχει. Αυτό ήταν το κραγιόν που μόλις
Το έβαζες, φάει να πει ότι φθινοπόργαινα. Πω πω, τώρα με το άλλο από κάτω είναι φανταστικά και τα δύο. Θα το πετάξουμε. Και αν ποτέ ξαναχρειαστούμε το Rebel, θα πάμε να το αγοράσουμε. Verve, το δίνουμε κι αυτό. Δεν θα φορέσω ποτέ, δεν ξέρω αν το βλέπετε, τόσο καφέ. Δεν νομίζω να μου πάει. Πλέον, όταν το αγόραζα μου πήγαινε. Κόσμο, πολύ αγαπημένο. Έχω να το βρω χρόνια. Μυρίζει ωραία ακόμα, αλλά ας το δώσουμε. Και αυτό θα το δώσουμε. All fired up. Δεν υπάρχει. Πω πω, θα βγάλω τώρα αυτό που φοράω να δείτε το all fired up. Τσάμπα το μπάνιο που έκανα, γιατί πάλι χάλια θα γίνω αφού τα σφουτσάρω τώρα στο χέρι μου. Έπρεπε να κάνω μετά, αλλά πού μυαλό. Παιδιά, το all fired up. Δεν υπάρχει. Και με αυτό έχω κάψει πολλές καρδιές. Τα αφήνω εδώ αυτό. Χρωματάρα. Δεν ξέρω αν θα ξαναφορέσω ποτέ τόσο έντονο κραγιόν. Θέλω όμως να πάω να δω αν το έχουν βγάλει σε καινούργια συστάση, γιατί αυτά ήταν πολύ ξηρά. Τα πρώτα MAC κραγιόν που στέλνουμε. Πρέπει κάπως να το πάμε πιο γρήγορα, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θα διώξω και αυτά τα τρία από Maybelline. Τα δύο τα έχω κρατήσει πιο ανοιχτά. Μήπως θέλω να ανοίξω κάποιο κραγιόν. Δεν το άνοιξα ποτέ την τελευταία χρονιά, οπότε θα χαλάσουν. Δεν έχει σημασία να τα κρατάω και να με μπερδεύουν. Και αυτό εδώ το λίγο πιο κεραμιδοκόκκινο, γιατί έχω άλλη επιλογή. Έχω πολλά από τα Sephora. Τα κρατάω γιατί έχει διάφορες αποχρώσεις που μπορεί κάποια στιγμή να τις χρειαστώ. Για παράδειγμα, έχει ένα τέτοιο move που δεν το ξανά έχω. Μπορεί η δώρα να μου πει σε κάποια γιορτή θέλω να με βάψει κάπως έτσι, οπότε να έχω το χρώμα. Άρα αυτά σκέφτομαι να τα κρατήσω όλα, γιατί είναι και πολύ αγαπημένη φόρμουλα. Για να είμαι ειλικρινής όμως, εντάξει, υπάρχουν και τρεις αποχρώσεις που τις παίρνω ξανά και ξανά και καμία από αυτές δεν είναι εδώ. Όχι, μία είναι. Η μία είναι το νούμερο 1, το κόκκινο, φανταστικό. Ήταν και ένα άλλο που έμοιαζε λίγο έτσι με το Fired Up, αλλά δεν το βρίσκω εδώ. Πού είναι, ή σε καμιά τσάντα ή θα μου το έχει βουτήξει η μαμά μου ή η δώρα. Νομίζω βρήκα dupe για το All Fired Up. Είναι από 17 το 60. Και νομίζω θα κρατήσω αυτό γιατί γλιστράει πιο εύκολα στα χέρια. Είναι πιο άνετο. Γεια σου. Τη διώχνεις. Όχι, δεν σε διώχνω. Μετά από αυτή την παρέμβαση να σας πω ότι έχω πολλά τέτοια, τα οποία είναι και τα αγαπημένα μου. Είναι αυτά τα gloss τύπου από Tarte, έχω από NYX, έχω από Shein. Τώρα αυτά τα θέλω όλα, αλλά κάποια τα έχω διπλά, τριπλά, έχω στις τσάντες μου σίγουρα άλλα τόσα. Άρα θα ξεχωρίσουμε αυτά που χρώματα συγκεκριμένα. Dior κραγιόν, όχι δεν κρατάω Dior, εδώ. Δεν μου αρέσει κανένα. Ούτε αυτό εδώ, ήταν πολύ δαρές και δεν φαίνεται και δεν στέκεται πάνω στα χείλη. Και αυτό εδώ που είναι matte, είναι τέρμα ξηρό, είναι λες και το έχω 10 χρόνια να το πήρα πέρυσι. Αγάπη, τι ακούς κι εσύ με τους προβληματισμούς μου. Κατέληξα, θα δώσω αυτά και θα κρατήσω αυτά εδώ μόνο. Είναι το μισό σιρτάρι, παιδιά. Πραγματικά πολύ χαρούμενη. Πάμε στο δεύτερο σιρτάρι. Εδώ βάζω πούδρες, bronzer, highlighter και ρούζ. Τα καθημερινά μου. Πρέπει να φύγουν πολλά, γιατί ειλικρινά πιάνω 6 συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, τι πιάνω από ρούζ. Πιάνω κυρίως creamy ρούζ, οπότε δεν έχει νόημα να κρατάω πουδρένια, αυτή την περίοδο τουλάχιστον, οπότε αυτά θα τα δώσουμε. Νομίζω αυτά από Benefit είναι φανταστικά και τα λατρεύει και η αδερφή μου, οπότε σίγουρα θα τα θέλει. Θα κρατήσω μόνο που πουδρένιο αυτό εδώ από House of Labs, που είναι έτσι λίγο πιο γυαλιστερό κάπως. Σετάρω πολλά ρούζ με αυτό, οπότε θα το κρατήσουμε. Και μετά θα κρατήσω ό,τι creamy ρούζ χρησιμοποιώ πιο πολύ. Με αυτό εδώ από Rare Beauty δεν το χρησιμοποιώ πλέον πολύ. Ούτε και αυτό εδώ από MUA. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικότερα όλη η σειρά αυτή εδώ είναι ωραία. Δεν μου αρέσει καθόλου οι συσκευασίες τους. Γίνονται χάλια, οπότε το αφήνουμε. Αυτά εδώ από Pixi έχω κι άλλα μέσα στην ντουλάπα. Είναι πολύ ωραία, έχω κρατήσει την πορτοκαλί απόχρωση γιατί δεν έχω παρόμοιο. Από Shein είναι από τα αγαπημένα μου, το κρατάω. Tarte και Δημήτρη Stratos Beauty τα κρατάω. Και αυτό εδώ μου αρέσει πολύ από Be Perfect, οπότε αυτό τα κρατάμε. Και θα κρατήσω και την παλέτα που τα έχει όλα, της Make Up For Ever. Στη συνέχεια πάμε σε bronzer. Λοιπόν, το αγαπημένο μου matte bronzer είναι από NARS, ένα. Και δεύτερο είναι από... πού είναι? NYX. Να το. Εδώ. Α, θα κρατήσω και από NARS αυτό εδώ, το Orgasm. Είναι πολύ ωραίο. Έχουμε λοιπόν δύο matte bronzer. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Και πετάω Dior. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Καθόλου. Δεν βγαίνει pigment. Το ίδιο και αυτό εδώ από Marc Jacobs. Δηλαδή βλέπετε το έχω ξύσει για να βγει. Τα πετάω. Δεν τα δίνω καν αυτά. Είναι εκνευριστικά. Και θα κρατήσω και σε πιο λαμπερά bronzer. Αυτό εδώ που είναι perfect, που είναι all time favorite. Δεν ξέρω τι θα κάνω όταν τελειώσει. Τώρα έχουμε cream bronzers. Έχω αρκετά. Το χέρι μου πάει
κατευθείαν σε αυτό τη Rare, στο Elf, σε αυτό. Και μετά πάει. Αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά είναι πολύ έντονο για μένα. Και αυτό τη Be Perfect είναι φανταστικό. Μου τη πάει που πρέπει να το ξεβιδώσει. Ενώ εδώ τη Fenty είναι πιο εύκολο. Αλλά τη Fenty αυτό που έχω είναι λίγο πιο ψυχρό. Βλέπετε, ενώ της Be Perfect είναι έτσι λίγο πιο θερμό. Θα κρατήσω και τα δύο αυτά και θα στείλω, το στείλω αυτό. Το πήρα φέτος το καλοκαίρι. Θα κρατήσω όλα τα bronzer σχεδόν, τα cream. Λοιπόν, κρατάμε και ρουζ από NARS, μου αρέσουν πολύ. Και αυτό εδώ, φανταστικό προϊόν από Armani. Highlighters, θα κρατήσουμε αυτό εδώ από Maybelline. Πολύ ωραίο καλοκαιρινό. Και αυτό εδώ από Rare Beauty. Είναι εκτυφλωτικό. Αυτό εδώ δεν το κρατάω. Τι συμβαίνει εδώ, γιατί το έχω κρατήσει αυτό εδώ, τι είναι. Το δίνουμε. Θα κρατήσω NYX. Αυτό πέταμα. Αυτό το δίνουμε. Αυτό το δίνουμε. Θέλω να έχω ένα liquid και ένα πουδρένιο. Θα δώσουμε και αυτό από NARS. Αυτό εδώ από MAC. Δεν ξέρω γιατί το κρατάω, το έχω χρόνια νομίζω για συναισθηματικούς λόγους. Και αυτό από Makeup Forever το δίνουμε. Και αυτό θέλω να αδειάσει το σιρτάρι, γιατί τώρα καταλαβαίνετε, έχω και άλλα καλλιντικά που θέλω να μπουν. Πούδρα από Kiko. Θέλει λίγο πολύ να αντιγράψει τη Hourglass, αλλά δεν τα κατάφερε. Οπότε τη δίνουμε αυτή την πούδρα. Θα δώσω και αυτή εδώ από Laura Mercier, γιατί δεν την χρησιμοποιώ. Θα δώσουμε από Inglot αυτό εδώ το highlighter. Θα δώσουμε και αυτή τη Milani την πούδρα. Αυτό εδώ είναι αυτά τα δύο τα highlighters, τα οποία δεν θέλω να τα δώσω γιατί ήταν τα πρώτα φανταστικά highlighters, τέλεια, έχουν λήξει, δεν ξέρω, δεν με νοιάζουν, αλλά είναι από Μπέκα και θα τα κρατήσω. Λοιπόν, NARS πούδρα τώρα την άνοιξα, δεν τη δίνω, ούτε και αυτή που συγκλάνω τη δίνω, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι θα δώσω αυτό εδώ το highlighter από Kiko, γιατί θέλω να κρατήσω ένα, δεν ξέρω. Μοιάζουν πολύ αυτά τα δύο. Για να δω τις Rare Beauty. Δεν μοιάζουν, α. Θα τα κρατήσω και τα δύο αυτά. Καλά είμαστε. Έτοιμο και αυτό εδώ το σιρτάρι. Σε αυτό το σιρτάρι έχω ό,τι του φανεί του Λουλού Στεφανή. Θέλω όμως να βάλω κυρίως παλέτες, που με βολεύουν έτσι οι μικρές παλέτες. Και να βάλω και διάφορα έτσι πραγματάκια. Συνήθως έχω τα lip balm μου εδώ. Πρέπει να το φτιάξω. Θέλω να σας μιλήσω για τα πιο ωραία lip balm που έχω χρησιμοποιήσει. Γιατί θα πετάξω πολλά, αρκετά. Και θα κρατήσω τα εξής. Λοιπόν, θα κρατήσω αυτό εδώ από Evolve, το οποίο πραγματικά είναι βάλσαμο. Είναι θεραπεία για τα χείλη. Είναι αυτό που θα βάλεις όλο το βράδυ και το πρωί θα ξυπνήσει με τέλεια χείλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εννοείται το κρατάμε. Ένα άλλο, το οποίο είναι έτσι για πολύ juicy χείλη, είναι πάλι από Evolve αυτό. Βλέπετε, το έχω τελειώσει. Πρέπει να πάρω ένα καινούριο. Θα του βάλω και αυτό από πάνω. Έτσι τιμή σε ένα και γιατί τώρα είναι πιο glossy. Δεν καίει καθόλου, αλλά κάνει τα χείλη έτσι λίγο, έχει αυτό το αίσθημα. Και στα κάνει έτσι λίγο πιο juicy, λίγο πιο plump. Πολύ ωραίο και αυτό. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου προϊόντα. Πολύ αγαπημένο είναι και αυτή εδώ η lip mask από Fenty Beauty. Μου αρέσει επίσης γιατί τη γυρίζεις, βγαίνει εδώ πάνω, οπότε δεν βάζεις το χέρι μέσα. Θα δώσω όμως αυτό εδώ από Pixi. Θα δώσω αυτό εδώ από Fenty. Είναι για να κάνει stain τα χείλη. Θα το κρατήσω λίγο ακόμα. Αυτό εδώ από Skin Lab που ήταν πάρα πολύ ωραίο, μου τελείωσε, να το δίνω. Από Pixi πάλι αυτό εδώ δεν μου άρεσε καθόλου, μου τα ξύρενε. Από Benefit αυτά εδώ τα πιο υδατικά κραγιόν μου άρεσαν πολύ, αλλά δεν το πιάνω συχνά, οπότε θα το πετάξω. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα NYX Fat Oils, οπότε το κρατάμε. Evolve, Fenty και τις Lanes. Τα έδωσα όλα στον αδερφή μου. Οι αδερφοί μου τρελαίνεται να δείτε πόσο υποκειμενικό είναι το πράγμα. Εμένα δεν μου αρέσουν. Νιώθω ότι μου τα ξηραίνουν ακόμα περισσότερο. Βέβαια, η αδερφή μου λέει σε σχέση με τα βαζάκια, αυτό που είναι σε τέτοια μορφή είναι πολύ πιο ωραία και η αδερφή μου έχει μεγάλο θέμα με τα χείλη της, οπότε είναι υποκειμενικό το πράγμα. Επίσης, θα κρατήσω και τα καινούργια μου από True. Αυτό είναι το καινούργιο brand που έχουν φέρει τα λουλουλά. Τα είχα βάλει στα κραγιόν γιατί. Επειδή είναι τα πιο καινούργια, μου τα πιάνω τώρα πιο συχνά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και έχω ένα με καρύδα που είναι άχρωμο και έχω και ένα που έχει και χρωματάκι. Κρατάμε αυτά. Στο ψάξιμο τώρα βρήκα και το Summer Fridays, το οποίο να σας πω δεν μου έκανε ούτε κρύο ούτε ζέστη, δεν ξέρω γιατί τρελαίνονται όλες, ήταν πολύ μέτριο. Τίποτα. Έχω δοκιμάσει πολύ καλύτερα σε πολύ πιο οικονομική τιμή. Θα το κρατήσω μόνο και μόνο για να το βάλω σε καμιά τσάντα στο αυτοκίνητο, να υπάρχει έτσι δεύτερο τρίτο. Παλέτες. Θα κρατήσω την υπέρ αγαπημένη μου Muted από Be Perfect. Θα κρατήσω την καινούργια από NARS, έχει έτσι λίγο πιο
λαμπερές αποχρώσεις μέσα που μου αρέσουν. Θα κρατήσω Huda Beauty Tint Brown, Chocolate Brown, τη χρησιμοποιώ και αυτή πολύ, και θα κρατήσω όλες αυτές εδώ τις μικρές από να τα σαντενώνα. Είναι οι πρώτες που πιάνω. Έτοιμο και αυτό το συρτάρι και έχω διάφορα. Έχω τις παλέτες μου εδώ πέρα, έχω τα λιμπάλ μου, έχω τσιμπιδάκι για τα φρύδια και ξύστρες. Πίσω έχω βάσεις ματιών, έτσι διάφορα εργαλειάκια, κρέμες χεριών, τέτοια πράγματα, οπότε πάει και αυτό. Τι γίνεται τώρα με όλο αυτό εδώ πέρα? Θέλω να ξεκαθαρίσω αυτό το κομμάτι, γιατί είναι το βασικό μου. Έχω πολλά foundation εδώ που θέλω να δω τι θα γίνει. Και να ξεκαθαρίσω και τα μολύβια χιλιών εδώ, γιατί έχω πάρα πολλά, ενώ παίρνω τα 4 ίδια μολύβια χιλιών. Πόσα foundation έχω ανοιγμένα αυτή τη στιγμή πάνω στο μποντουάρ? Δεν βάφαμε και κάθε μέρα, έτσι μην τα ξεχνάμε αυτά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Και να σας πω κάτι, μου αρέσουν όλα. Δεν ξέρω πού να διαλέξω. Λοιπόν, θα κρατήσω σίγουρα το Laura Mercier και αυτό από House of Labs. House Labs, όχι of Labs. Και George Armani Luminous Silk. Και NARS, γιατί είναι αυτά που είναι έτσι λίγο πιο καλλιτικά, αλλά είναι τα αγαπημένα μου και είναι πολύ φυσικά. Θα αποχωριστώ το Bare Minerals. Και πάμε τώρα σε λίγο πιο μέτρια κάλυψη. L'Oreal Nude. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα το κρατήσω, αλλά θα το βάλω στο σιρτάρι, γιατί νομίζω είναι λίγο πιο σκούρα απόχρωση. Όπως και αυτό εδώ από NARS. Θα τα βάλω στο σιρταράκι μου να υπάρχουν, γιατί τα αγαπώ, αλλά να μην τα έχω τουλάχιστον έξω να πιάνουν πολύ χώρο. Το Tinted Serum από Catrice είναι φανταστικό. Το έχω πάρει σε πολύ ανοιχτά απόχρωση, οπότε θα το δώσω. Θα κρατήσω να τελειώσω αυτό εδώ από Estée Lauder. Άλλο λίγο θέλει, άλλες 2-3 φορές έχει, οπότε θα το κρατήσουμε. Θα δώσω το Bare With Me από NYX, γιατί δεν το πιάνω συχνά, είναι πολύ ωραίο. Θα κρατήσω από Anastasia αυτό εδώ το Balm, γιατί πολλές φορές θέλω απλά να βάλω στην κοκκινίλα γύρω από τη μύτη και είναι αυτό που πιάνω. Και θα κρατήσω και το Foreign Glow Perfector από Maybelline. Αυτά! Αυτά θα τα έχω πάνω στο μπουντουάρ μου. Τι άλλο θα μπει πάνω στο μπουντουάρ μου? Θα κρατήσω το primer από Rare Beauty και το primer αυτό εδώ από Cglam. Κάνω κακό που πάντα το χέρι μου πηγαίνει σε αυτό εδώ, γιατί μου αρέσει όπως κολλάει πάνω το foundation σε σχέση με αυτό. Ενώ αυτό ήταν για 2 χρόνια από τότε που βγήκε, πολύ αγαπημένο μου. Τέλος πάντων, θα κρατήσω bronzy drops και gold drops. Από setting spray θα δώσω το The Professional. Θα κρατήσω αυτό εδώ από Scandinavia. Μόνο και μόνο γιατί ανακατεύει πολύ ωραία τα μπουδρένια προϊόντα. Αλλά πραγματικά το top μου, σας το έχω πει, αυτή την εποχή είναι το Infallible από L'Oreal. Ας τα βάλουμε αυτά πίσω. Θα δώσω το Marshmallow Primer από NYX, γιατί είναι κρίμα να το χρησιμοποιώ. Δεν πάει σαν το χέρι μου και νομίζω η αδερφή μου θα το καταχαρεί. Εννοείται τα αντιλιακά μου. Θα δώσω τι κονσίλερ έχω. Πραγματικά χρησιμοποιώ πλέον αυτό εδώ από NARS, το οποίο είναι brightening. Δεν είναι τόσο καλυπτικό, δίνει ωραίο φως. Και αν θέλω κάλυψη, χρησιμοποιώ το Faux Filter από Huda Beauty, οπότε κρατάμε αυτά τα δύο. Έχω άπειρα προϊόντα για τα φρύδια. Και φρύδια δεν έχω. Φρήκα και το Huda Beauty, το καινούργιο, το Easy Blur. Το αφήνω στην άκρη, το δοκίμασα μία φορά. Μου βγάλε πολύ λιπαρότητα, νιώθω. Αλλά θα του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Lip liners. Θέλω να μου γράψετε από κάτω το αγαπημένο σας lip liner. Έχω πολλά. Το τελευταίο αγαπημένο μου είναι της Fenty και της Maybelline. Τα lifter liners. Μου αρέσουν και τις Huda. Δεν μου αρέσουν που δεν μπορείς να τα ξύσεις. Έχει αυτή την ξεστρούλα από πάνω. Δεν ξέρω, δεν με βολεύει καθόλου αυτό. Και μου αρέσουν πάρα πολύ και τις Natasha Denona. Τα ανοίξει πάρα πολύ. Γράψτε μου τα δικά σας. Γιατί ειλικρινά, αυτά εδώ είναι όλα τα δικά μου και τώρα κάπως πρέπει να τα ξεχωρίσω. Ήμουν αμήλικτη. Αυτά εδώ κρατάω. Έχει μέσα και κάποια έτσι μολυβάκια ματιών. Κράτησε ένα μαύρο, 2 καφέ, ένα μπλε σκούρο που χρησιμοποιώ πιο συχνά. Και αυτά εδώ τα μολυβάκια χιλιών. Κράτησα να έχω 2 nude, 2 nude καφέ, 2 nude ροζ, 2 κόκκινα, ένα λίγο πιο με μπλε υποτόνους, ένα λίγο με πιο πορτοκαλί, λίγα πράγματα και φεύγουν όλα αυτά. Είμαι πολύ χαρούμενη. Αυτά, παιδιά, είναι όλα όσα έδιωξα πάνω από το μπουντουάρ μου και από τα σιτάρια του μπουντουάρ μου. Νομίζω κάναμε καλή δουλίτσα σήμερα. Νιώθω πιο ξαλαφρωμένη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που έκανα. Ελπίζω το γραφείο να αντέξει άλλο ένα εξάμηνο από το να καταρρεύσει. Και ελπίζω να περάσατε κι εσείς ευχάριστα την ώρα σας μαζί μου. Θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ, γιατί έχει βγει τεράστιο, θεωρώ. Θα τα πούμε σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια σας.